κρύβοντας την οδό Βαλαωρίτου εδώ στη Θεσσαλονίκη, διασχίζω τη Λέοντο Σοφού, όπου στη διασταύρωση με την οδό Φράγκων θα συναντήσω ένα θησαυρό. Εδώ στεγάζεται το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης, το μοναδικό κρατικό οδείο της Ελλάδος. Χιλιάδες άτομα το έχουν δει, ελάχιστοι ξέρουν την ιστορία του. Εγώ για να τη μάθω ζήτησα τη βοήθεια φίλων και πάω να τους συναντήσω. Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνεις? Περιμένω τη βοήθειά σας, με βοηθήσεις. Φυσικά, τώρα λίμωνο. Πριν ξεκινήσουμε, αυτά τι είναι? Λοιπόν, εδώ είναι, ναι, αυτές είναι μία από τις τρεις σφραγίδες που μαρτυράνε την ιστορία του κτηρίου. Αυτή η συγκεκριμένη είναι από Θεσσαλονίκη, από τα κτίρια του Μισαηλίδη. Λέει ότι φτιάχτηκε το 1985 στην ανακαίνιση. Η άλλη που θα δούμε είναι της εποχής που χτίστηκε το αρχικό κτίριο 1825-1840. Και η δεύτερη είναι την εποχή που ανατινάχθηκε το κτίριο και ξαναφτιάχτηκαν όλες οι μεταλλικές κατασκευές. Σύνολο τρεις σφραγίδες. Τρεις σφραγίδες. Και έτσι ξέρουμε και την ιστορία του κτιρίου και το πώς ήταν στην πορεία που φτιάχτηκε, ανακατασκευάστηκε. Αρχίσαμε δυνατά. Και δυνατά συνεχίζουμε. Δηλαδή? Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει κάπου στο 1825-1840. Ένας πολύ πλούσιος έμπορος αγγλικής καταγωγής χτίζει εδώ μια έπαυλη. Την πουλάει λοιπόν το 1863 στην Οθωμανική τότε Αυτοκρατορική Τράπεζα, η οποία ήταν και αγγλικών και γαλλικών συμφερόντων. Και το κτίριο περνάει από τον ιδιώτη σε έναν άλλο φορέα, σε έναν κρατικό φορέα. Εκείνο το κτίριο ανατινάζει το 1904, χάνεται. Οι σφραγίδες που δείξαμε προηγουμένως δείχνουν και την ιστορία. Η πρόσωψη έχει ένα κομμάτι του παλαιότερου κτιρίου και χτίζεται αυτό το υπέροχο νέο αρχιτεκτόνημα, το οποίο βρίσκεται εδώ από το 1904. 1947 φεύγει η Οθωμανική Τράπεζα και περνάει στην ιδιοκτησία του ΙΚΑ. Έτσι λοιπόν από το τζέκι, από το πλούσιο έμπορο, περνάμε στην τράπεζα και από την τράπεζα περνάμε σε έναν φορέα κρατικό στην πόλη μας. Το 1978 με το σεισμό αφήνει το κτίριο το ΙΚΑ και αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση να το συντηρήσει, αναπαλαιώσει και να φιλοξενήσει εδώ το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Έκτοτε βρισκόμαστε εδώ. Πολλά στοιχεία έχουν συνδεθεί με το κτίριο, πολλές ιστορίες, κάποιες από αυτές μπορούμε να πούμε και σήμερα, αλλά αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να σου δείξω είναι τα τρία υπέροχα αγάλματα που έχουμε εδώ και είναι τα παλαιότερα υπαίθρια αγάλματα δημόσια που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτά θα σας πει η φίλη μου η Φωτεινή που ήρθε για αυτό το λόγο, για να σε γνωρίσει και για να σου πει την ιστορία. Φωτεινή μου. Καλημέρα, Πειρατή μου. Καλημέρα. Καλώς θέλω όρισες. Τα φώτα σου για αυτό το αριστούργημα. Ωραία. Το 1903 το συγκεκριμένο κτίριο κατασκευάστηκε πιθανόν σε σχέδια του Βιταλιάνο Ποζέλη. Συγκεντρώνει πολλά βασικά στοιχεία, τόσο του γαλλικού μπαρόκ, της γαλλικής αρχιτεκτονικής. Πρόκειται όμως ουσιαστικά για ένα νεοκλασικό κτίριο. Εκείνο όμως που είναι ιδιαίτερα και αποτελούν το θησαυρό της αυλής του κρατικού οδείου, είναι τα αγάλματα που θα δούμε και τα οποία διασώθηκαν ακόμα από την εποχή που ο συγκεκριμένος χώρος αποτελούσε έπαυλη του Τζέκ Άμποτ. Πάμε να τα γνωρίσω. Βεβαίως. Παρακαλώ, περάστε. Από ό,τι κατάλαβα, μας καλωσορίζουνε. Πολύ σωστή παρατήρηση. Γιατί τα συγκεκριμένα αγάλματα φιλοτεχνήθηκαν για να καλωσορίζουν τους επισκέπτες στην αρχή της έπαυλης του Τζέκ Άμποτ και στη συνέχεια την Οθωμανική Τράπεζα, όπου παρέμειναν. Ήταν τα μόνα που διασώθηκαν μετά την καταστροφή που είχε γίνει. Ποια είναι όμως, θα μου εξηγήσεις? Ναι, βέβαια. Το πρώτο άγαλμα είναι μία νύμφη που μόλις έχει βγει από το νερό
και μάλιστα κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση του καλωσορίσματος στον επισκέπτη της Εύαπολης του Τζέκι Άμποτ και στη συνέχεια της Οθωμανικής Τράπεζας. Απέναντι ακριβώς από την Ήμφη βλέπουμε τη Μούσα με την ίδια χαρακτηριστική κίνηση του καλωσορίσματος και να κρατάει στα χέρια της ένα πουγγί γεμάτο από χρυσάφι. Χρυσές λίρες. Mm-hmm. Πάντα μου άρεζαν οι μούσες με τις χρυσές λίρες. Το αναγνωρίζεις αυτό το άγαλμα? Φυσικά είναι το στοιχείο μου. Είναι ο Τρίτονας, είναι ο γιος του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης. Έχει δύο ουρές δελφινίσχες και φυσούσε πάντα από το κοχύλι του για να δείξει ότι έρχεται ο πατέρας του με τη μάνα του πάνω στο άρμα. Αυτό ακριβώς. Πώς θα πάει ο μαθητής? Μια χαρά. Περνάνε με εξετάσεις εδώ πέρα, πώς είναι? Ναι. Όλοι οι μαθητές μας εισάγονται έπειτα από εξετάσεις που δίνονται στην αρχή της χρονιάς, πριν από την έναρξη του έτους. Περνάνε και από εξετάσεις στο ειδικό όργανο όπου αξιώνουν μια θέση, αλλά και θεωρητικές εξετάσεις. Αν επιτύχουν, έχουν την κρατική υποτροφία που τους εξασφαλίζει για τη συνέχεια των σπουδών τους δωρεάν φίτηση στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Πόσοι έχουν αποφοιτήσει στα χρόνια που υπάρχει εδώ το Οδείο? Έχουμε 2.500 αποφοίτους, οι οποίοι έχουν στελεχώσει φωνητικά, μουσικά, φωνητικά, οργανικά σύνολα, χοροδίες, ορχήστρες στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, έχουν ακολουθήσει διεθνή καριέρα. Ένα παράδειγμα, να σας πω, 38, Γιάννης Βακαρέλης, ο διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Δηλαδή μου θαυμάζει η συλλογή μας. Ναι, ναι. Mm-hmm. Εξαιρετική. Ναι, Ινδία, είναι. Αμερική, Ρωσία, πρώην Σοβιετική Ένωση, Τουρκία. Αυτό είναι ένα κομμάτι βέβαια, έτσι. Η συλλογή είναι περίπου στα 90 όργανα. Έχει από τα εξωτικά που βλέπεις αυτή τη στιγμή, τα παραδοσιακά ελληνικά, τα κλασικά δυτικά και έχουμε κάνει και μια παραγγελία για αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα, αντίγραφα βέβαια, έτσι οπότε θα την εμπλουτίσουμε πολύ. Εξαιρετική συλλογή, αλλά θέλω να μου πεις για την οροφή που αντίκρισα μπαίνοντας από τις πόρτες. Λοιπόν, η οροφή είναι ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής. Έχει 2.918 ιαλωτά στοιχεία, όσο είναι και τα μέτρα του βουνού του Ολύμπου, έτσι για να το θυμόμαστε. Του Μύτικα. Ναι. Είναι μοναδική στη Θεσσαλονίκη. Χτίστηκε την ίδια περίοδο με το κτίριο και είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο αρχιτεκτονικής. Παιδί μου, ακολούθησε με. Πρόσεχε, πηγαθείς. Λαβύρινθο. Δημήτρη!
πειράτη, ήμουν σίγουρος θα βρεις το πνευματικό μας θησαυρό, τη βιβλιοθήκη μας. Αυτά εγώ τα μυρίζομαι. Ωραία, έλα να σου συστήσω τώρα τη Μαριάννα, η οποία θα σε ξεναγήσει στο χώρο μας. Καλημέρα, Μαριάννα. Καλημέρα. Η βιβλιοθήκη του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μουσική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Ακολούθησέ με. Wow. Wow, ακριβώς. Η βιβλιοθήκη μας αριθμεί πάνω από 15.000 τίτλους βιβλίων μουσικολογικών, παρτιτούρων και περιοδικών. Τα οποία είναι για τους σπουδαστές αποκλειστικά ή μπορεί και κάποιος, εγώ, να έρθω να πάρω ένα βιβλίο να το μελετήσω σπίτι μου. Εκτός από τους σπουδαστές βέβαια και τους καθηγητές του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, οποιοδήποτε επιθυμεί μπορεί να έρθει και να δανειστεί ένα μουσικολογικό βιβλίο ή μία παρτιτούρα. Επίσης εδώ, στη βιβλιοθήκη του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, στεγάζεται το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο περιλαμβάνει προσωπικά έγγραφα, χειρόγραφα, παρτιτούρες, φωτογραφίες και ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό που σχετίζεται με κάποιες από τις μεγάλες μουσικές προσωπικότητες που έδρασαν στον τόπο μας. Υπάρχει κάτι σπάνιο, κάτι πολύτιμο? Έχουμε χειρόγραφα πολλών σπουδαίων Ελλήνων συνθετών, τα οποία είναι ανεκτήμητης αξίας. Ένα θα μου δείξεις? Βεβαίως, αλλά θα πρέπει να μεταφερθούμε στον διπλανό χώρο. Χειρόγραφο του σπουδαίου συνθέτη Εμίλη Ουριάδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Πράγματι. Θησαυρή ανεκτήμητης αξίας. Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο, ο οποίος είναι ο κύριος χώρος διδασκαλίας. Εδώ τι μαθαίνει κάποιος? Εδώ στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης υπάρχει σχολή πιάνου, υπάρχει σχολή εγχόρδων οργάνων όπου κάποιος μπορεί να μάθει βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο, υπάρχει σχολή ξύλινων πνευστών οργάνων όπου κάποιος μπορεί να διδαχθεί κλαρινέτο, όμποε, φαγκότο, φλάουτο και σαξόφωνο, σχολή χάλκινων πνευστών οργάνων όπου κάποιος μπορεί να μάθει τρομπέτα, τρομπόνι και τούμπα. Και βεβαίως έχουμε μία σπουδαία σχολή βυζαντινής μουσικής, σχολή άρπας, κιθάρας, κρουστών οργάνων. Να μην ξεχάσουμε τη σχολή μονοδίας και την πολύ σημαντική μελοδραματική μας σχολή. Όλα αυτά. Και επίσης υπάρχει σχολή ανώτερων θεωρητικών και σύνθεσης, από την οποία αποφυτούν πολλά υποσχόμενοι συνθέτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλά συναυλιακά ενεργά μουσικά σύνολα. Έχουμε δύο ορχήστρες, δύο χοροδίες, μπάντα πνευστών και βυζαντινό χορό. Μαριάννα, πάρα πολύ ωραίος ο χώρος σας. Αλίευσα πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά μου λείπει ένα κομμάτι του παζλ. Πότε ιδρύθηκε? Το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που ήταν ο τότε πρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως, το 1914, στην προσφάτως απελευθερωμένη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή αυτή του Βενιζέλου κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Επέλεξε να ιδρύσει εδώ, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που μόλις είχε απελευθερωθεί και ενσωματωθεί στο ελεύθερο ελληνικό έθνος, έναν πολιτιστικό θεσμό, ενισχύοντας έτσι τον πολιτισμό της ήδη πολυπολιτισμικής πόλης. Πειρατή μου, έχω και μια έτσι αξιόλογη και πολύ ωραία πληροφορία να σου δώσω, αλλά θα το ανακαλύψεις μόνος σου. Κάτω στο υπόγειο, στο ισόγειο μάλλον, ναι, πίσω από μια κόκκινη κουρτίνα. Την είδα.
Έχουμε το θησαυροφυλάκιο της παλιάς Οθωμανικής Τράπεζας. Πες το, παιδί μου. Δεν έχει ανοιχτεί βέβαια ποτέ, αλλά δεν θέλω πειράζει, να σου πω. Πειράζει, πειράζει. Και μάλιστα όταν ήταν Οθωμανική Τράπεζα το 1903, ανατινάχτηκε γιατί μια ομάδα πήγε και έσκαψε από την απέναντι μεριά του κτηρίου. Το είχα ακούσει. Ένα τούνελ 14 μέτρα. Ναι, ναι, ζιγ-ζακ και ήρθαν και βάλαν την αμύτιδα. Αλλά δεν καταστράφηκε όμως το σημείο εκείνο, γιατί καταστράφηκε το κτίριο από τα υπόλοιπα κτίσματα. Βασικά πήρε φωτιά και είχε μια έτσι μερική καταστροφή, μέχρι και πλήρη μπορούμε να πούμε. Και μετά χτίστηκε το καινούργιο κτίριο που βλέπουμε τώρα. Είναι η κουρτίνα εκεί, αυτά που μου είπες. Εκεί είναι, άμα θα την ψάξεις θα την βρεις. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Τίποτα, να είσαι καλά. Βιάζομαι. Νομίζω δεν μου ξεφύγει. Κάντε εγγραφή να δείτε όλα τα επεισόδια στο Πειρατολόγιο. Μέχρι το επόμενο. Τα λέμε. Φέρετε το σκερμπάνι.